βάζει πλώρη για την Κρήτη το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, δίνοντας μια νέα δυναμική στις μηχανές του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας του τόπου. Όπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο εκδήλωσης, ιδρύεται παράρτημα και στην Κρήτη με τα ιδρυτικά μέλη του να μιλούν με αισιοδοξία για το νέο ταξίδι του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου σε ένα προορισμό με αξιοσημείωτη επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα συναντήσουμε ανθρώπους εδώ πέρα με μάτια και μυαλά ανοιχτά και ευχόμαστε να ξεκινήσουμε μια συνεργασία η οποία ξεκινάει από την Κρήτη προς την Αμερική και από την Αμερική προς την Κρήτη. Να προσελκύσουμε επενδύσεις από την Αμερική στην Κρήτη, να εξάγουμε προϊόντα. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς εδώ σε ένα επιμελητήριο και με την λογική ότι είμαστε ένα από τα πιο δυναμικά διμερή επιμελητήρια και φυσικά οι σχέσεις μας στις ΗΠΑ, να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρηματικότητας εδώ στην Κρήτη. Αυτό το οποίο αποτελεί κοινή παραδοχή για τους εμπλεκόμενους φορείς είναι ότι η Κρήτη είναι ένας ευλογημένος τόπος για τον οποίο ανοίγονται νέοι ορίζοντες στην αγορά της Αμερικής, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη παγκοσμίως. Απότερο σκοπός είναι το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο να ενισχύσει την ήδη έντονη δραστηριότητα της Κρήτης και με όπλα του την δικτύωση και την ενημέρωση να οδηγήσει σε νέα επιχειρηματικά μονοπάτια το νησί. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ πέρα είναι να ξεκινήσουμε μια επιτροπή του επιμελητηρίου με έδρα το Ηράκλειο και ένα φάσμα προς όλους τους τομείς του επιμελητηρίου. Το οποίο έχει να κάνει με τον τουρισμό, έχει να κάνει με την ενέργεια, έχει να κάνει με την αγροδιατροφή. Θεωρώ ότι είναι μια πρόσταξη ευκαιρία έτσι ώστε να λύσουμε όσα προσφέρει το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο με επιτυχία για πάρα πολλά χρόνια στο επιχειρήν της χώρας μας, τώρα όμως πιο στοχευμένα και πιο οργανωμένα. Με πρώτο τραπέζι, με πρώτη προτεραιότητα την Κρήτη μας. Το πρώτο σκύρτισμα για αυτή την επιχειρηματική συνεργασία ήρθε πέρυσι το Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην όλη προσπάθεια, ώστε η πρωτοβουλία τελικά να πάρει σάρκα και οστά. Ο ίδιος χαρακτήρισε ως μια πρώτης τάξης ευκαιρία την ίδρυση παραρτήματος στην Κρήτη και εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος για το νέο επιχειρηματικό δρόμο που ανοίγεται. Σε αυτή την πρωτοβουλία που εντόπισα πολύ έγκαιρα, αξιοποίησα τις επαφές, τις γνωριμίες και κυρίως τα δεδομένα της Κρήτης και την πρόθεση να αναπτύξουν και να ξεδιπλώσουν δυναμική το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και να που είμαστε εδώ. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης.